Εγώ κατάλαβα. Μια χαρά θα μπορούσε να απαντήσει, γιατί έχει και λόγο και συγκροτημένο η Μαρία Σολομού. Μην σου απαντήσει κάτι. Ότι είμαι φωστήρα. Όχι, αλλά σου λέει πού να μπλέξω τώρα. Πάλι θα μου απαντήσει, θα το απαντήσω. Τι να απαντήσει, ρε παιδιά. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι, ας πούμε, για καθηγήτρια. Τι να απαντήσει, όχι είμαι να πάρετε τα πτυχία μου. Καλά, τώρα αυτό ο ρόλο καθηγητή δεν απαιτεί και πτυχία. Αλλά τι απαιτεί. Βρέχα μου στο fame story. Δεν θα πάρει όχι πτυχίο πανεπιστημίου. Όχι σε γενικό λύκειο. Δεν θα έπρεπε να έχει ανθρώπου που να είναι πολύ ειδικοί στο αντικείμενο που διδάσκουν, υποτίθεται. Ναι, βέβαια η Μαρία, να ξέρει, διδάσκει με επιτυχία εδώ και χρόνια σε δραματική σχολή. Μπράβο. Ναι. Αλλά εμένα μου άρεσε που λέει Παπανότα, όχι αγάπη μου, θα φύγω. Είμαι τώρα να ξαναμπλέκω. Για ειλικρινά, είμαστε στην Ελλάδα και ο Στέλιο Καλαθά έχει δική του σχολή. Ναι. Μιλάμε τώρα για σχολές που έρχονται από την Αμερική. Αυτοβελτίωση κάνει ο Στέλιος Καλαθάς, να ξέρεις. Αυτοβελτίωση. Αυτό λέω. Αυτοβελτίωση. Σχολή είναι κι αυτή. Ναι, πάτω, το κάνει πάνω από 20 χρόνια. Παιδί μου, δεν προλαβαίνουν οι Αμερικανοί να κλείσουν εισιτήρια να έρθουν στις σχολές δικές μας. Αυτές, όλες. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Δημήτρης, ασχέτως του Στέλιου και όπως και με τις σχολές δημοσιογραφίας. Μέχρι και η Κουτσή Μαρία, δηλαδή, ειλικρινά. Παιδιά, ακούστε. Όντως στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι αν είσαι σε μια θέση που πρέπει να έχεις κάποια πτυχία ή κάποια συγκεκριμένη, να τηρείς κάποιες προϋποθέσεις, να το καταλάβω. Αλλά τώρα εδώ, το να πας στη σχολή του Fame Story που είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Show, είναι. Εγώ αν το έστεινα θα δεν την πάρουμε και για το παιδί μας να μας κάνει ιδιαίτερα. Εγώ αν το έστεινα θα έβαζα περισσότερο ειδικού. Δεν το έστησες εσύ, το έστησαν άλλοι, το έβαλε τη Μαρία Σολομού. Λοιπόν, προχωράμε. Ο Νίκος Κοκλώνης.